Σε αυτό το βίντεο θέλω να μιλήσω για το πώς το περιβάλλον επηρεάζει και καθορίζει τη συνείδηση του ανθρώπου σε τέτοιο βαθμό που η σύνδεση με την αρχιτεκτονική και την πνευματικότητα, το πνευματικό νόημα είναι σχεδόν άμεση. Από την κοιλιά της μητέρας μας μέχρι και το τέλος της ζωής μας, το περιβάλλον παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς θα είμαστε, πώς θα εξελιχθούμε. Αν θα καταλήξουμε να βρούμε ολόκληρη έκφραση ή όχι. Είναι πολύ προφανές ότι όταν υπάρχει κατάλληλη συντήρηση και υποστήριξη, ο άνθρωπος μπορεί να μεγαλώσει δυνατός και ελεύθερος. Αλλά η δύναμη που περιγράφω, που αναφέρομαι, είναι πιο πολύ πνευματική και όχι μόνο σωματική. Μερικοί πιστεύουν, νομίζουν ότι λανθασμένα πιστεύουν ακόμη ότι ο άνθρωπος είναι ζώο και απλά εξελίσσεται μέσα στην ύπαρξη, επαναλαμβάνοντας απλά μοτίβα, κύκλους, κοιτώντας να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Αυτό είναι μόνο μία μεριά του ανθρώπου, της ανθρώπινης συνείδησης, ένα κομμάτι. Και ενώ έχει ζωικό, αταβιστικό μέρος, αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα όντα, πρώτα απ' όλα είναι ο λόγος, η ικανότητα να σκέφτεται. Και δεύτερον, η δημιουργία ναών. Είναι από τα όντα που παίρνει υλικά από το φυσικό περιβάλλον για να φτιάξει έναν τόπο σύνδεσης και επικοινωνίας με πράγματα που ακόμα δεν μπορεί να δει, να αντικρίσει. Είναι ένας τρόπος λατρείας. Ένας τόπος και ένας τρόπος λατρείας. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος δομεί το περιβάλλον του με τέτοιο τρόπο ώστε η κατάσταση εσωτερική του να είναι πιο ευνοϊκή για αυτή την έκφραση της ανάγκης του. Διότι αν παρατηρήσουμε οι τόποι αυτοί οι ναοί, είτε είναι φτιαγμένοι από χώμα, είτε είναι από πέτρα, έχουν μια συμβολική αναπαράσταση. Και ακριβώς επειδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο επιβίωση και εξελικτική λογική, μέσα στο λόγο του, μέσα στο λόγο υπάρχει συνέστημα, χρειάζεται με έμεσο τρόπο να απελευθερώσει αυτές τις ενέργειες που υπάρχουν μέσα του. Οπότε και συμβολικά εκφράζει ό,τι θέλει να εκφράσει. Αυτό για κάποιους μπορεί να φαίνεται πρωτόγονο. Στην πραγματικότητα, στην οντολογική αληθινή πραγματικότητα, αυτό είναι πανέξυπνο. Διότι, ας πούμε, εγώ τώρα για να επικοινωνήσω χρειάζεται να μιλήσω
αλλά τι σημαίνει επικοινωνία, να μεταφέρω απλά ένα συνέστημα. Αυτό είναι το νόημα. Είναι μια συναισθηματική κατάσταση. Έχουμε όλοι ακούσει τη φράση «μία εικόνα, χίλιες λέξεις». Αν το πάμε έναν βαθμό πιο μέσα, μπορούμε να δούμε ότι οι λέξεις καλύπτουν πάρα πολύ χρόνο. Θα μπορούσα σε κάποιον να πω τη λέξη «γυαλιά», αλλά μόνο αυτή η λέξη «γυαλιά» δεν φτάνει για να επικοινωνήσω το τι θέλω να πω, γιατί μπορεί να εννοώ γυαλιά, σπασμένα γυαλιά, για τα μάτια γυαλιά, γυαλιά από τζάμι. Οπότε για να εξηγήσω τελικά το τι θέλω να πω και να είμαι ακριβής, θα χρειαστεί μια περιγραφή που θα καταναλώσει χρόνο. Αν όμως έδειχνα απλά την εικόνα, δεν θα χρειαζόταν να εξηγήσω όλα αυτά τα πράγματα. Θα καταλάβουν κάποιος την ούσα, είτε τα σπασμένα γυαλιά, είτε κάτι άλλο. Διότι η εικόνα ενσωματώνει την πληροφορία χωρικά, σε χώρο και όχι σε χρόνο. Αλλά πέρα από αυτό, το νόημα που μπορεί να εκφραστεί με μία εικόνα, όπως καταλαβαίνετε στην αναλογία με τη λέξη, ότι μία λέξη δεν φτάνει για να είναι η επικοινωνία της κατάστασης, έτσι και στους τόπους λατρείας δεν χρειάζεται κάποιος να τα εξηγήσει όλα με τέλεια περιγραφή, διότι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται, το περιβάλλον, ο τρόπος που δομείται, επικοινωνεί από μόνο του, σαν μία εικόνα, όλο το νόημα. Χωρίς να χρειάζεται κάποιος να μιλήσει ή να εξηγήσει. Απλά μπαίνεις στο χώρο, περιβάλλεσαι και αυτό έχει ένα αντίκτυπο πάνω σου, μέσα σου. Γι' αυτό η τέχνη είναι πολύ σημαντική. Το τι έργα έχουμε στους στίχους μας. Που κάνουμε κάποια δραστηριότητα. Διότι όλα έχουν επιρροή μέσα μας. Και έτσι ελέγχοντας το τι μας περιβάλλει. Από το τι ακούμε, βλέπουμε, αισθανόμαστε, καθορίζουμε με αποφάσεις και το που καταλήγουμε στη ζωή μας. Οπότε το πνευματικό νόημα αυτό, μέσα στην αρχιτεκτονική των χώρων μας, και τα σύμβολα, τα ιερά σύμβολα, που μπορεί να έχει ένα μέρος, ένας ναός, είναι άμεσα πρακτικά, δεν είναι κάτι αφαιρετικό και χωρίς χρήση.